Σοκολατένια τούρτα με χαλβά και ταχίνι. Θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια χαλβά, 200 γραμμάρια κουβερτούρα, 200 γραμμάρια ταχίνι, 100 γραμμάρια σίσαμ έλαιο, 100 γραμμάρια χυμό από πορτοκάλι και 250 γραμμάρια χαλβάς μαμίγδαλα. Κόβουμε σε λεπτές φέτες το χαλβά, το τοποθετούμε μέσα σε ένα τσέρκι πιέζοντάς το μπροστά κάτω. Λιώνουμε την κουβερτούρα, προσθέτουμε το ταχίνι, το σίσαμ έλαιο και το χυμό πορτοκαλιού. Ομογενοποιούμε πολύ καλά και αδειάζουμε πάνω από τις φέτες του χαλβά. Αφήνουμε στο ψυγείο. Ζητάνε πιατάκια πάνω. Ναι, ναι, ναι. Θα πρέπει να πάει. Θα ετοιμάσουμε. Λοιπόν, αν δεν έχεις, για να δω, μαλλιά έχεις. Πιστολάκι θα έχεις. Πάμε πιστολάκι. Ναι, με πιστολάκι. Για να μπορέσεις να ξεχωρίσεις τα τυχώματα, ναι, έτσι. Να μην το προσπαθήσω με μαχαίρι. Το καταστρέφεις λίγο. Έχεις το τραυματίζεις, που λέμε. Και επίσης, αυτό του πάει πολύ κανέλα. Ναι. Κανέλα με σοκολάτα πάει. Τι λες τώρα, ζεσταίνω και το μαχαίρι, παιδιά. Δεν το συζητώ. Ένα πιατάκι, βιντάκι. Μα δεν είναι ωραίο. Κοίτα, τι ωραίο που φαίνεται. Και τώρα αυτό είναι νυστίσιμο. Αν είσαι αυτό, δεν βάλαμε τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Και έτσι και σε μπουκίτσες είναι ωραίο. Βέβαια. Πετί. Πετί κατώ. Ναι, ναι, έτσι. Θα μου το πεις να ξέρω. Πετί κατώ. Πετί κατώ. Αμίς μπούς. Αμίς μπούς σημαίνει μπουκιά στο στόμα. Αμίς μπούς είναι αυτό που διασκεδάζει το στόμα. Και κυρίως το λέμε για τα μικρά... Καναπεδάκια. Καναπεδάκια όταν σε ένα κοκτέιλ. Ναι, ναι, ναι. Πολύ αμίζει. Ενώ αυτά τα λένε πιτίγκατο. Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό.